Προσκόπιο του Ευρωκοινοβουλίου μπήκαν σήμερα οι παρακολουθήσει πολιτικών με τη χρήση λογισμικών όπω του Πέγκασου και Πρέντατορ. Ο Γιώργο Κακούρη θα μα πει περισσότερα. Γιώργο. Είχαμε λοιπόν σήμερα για την ειδική συνεδρία τη Ερευνητική Επιτροπή του Κοινοβουλίου στι Βρυξέλλε, όπου ευρωβουλευτές ευρωβουλευτέ ανταλλάξαν απόψει με θύματα παρακολούθηση, μεταξύ άλλων κόρη πολιτικού κρατούμενου από την Ρουάντα και δημοσιογράφου από τη Γαλλία και μίλησαν με ειδικού για θέματα τεχνολογία και δικαιωμάτων. Εν μεταξύ, δρομολογείται η ειδική συνάντηση τη Ερευνητική Επιτροπή για τι κατηγορίε για παρακολούθηση στην Ελλάδα και αναμένεται να γίνει την επόμενη τη επόμενη εβδομάδα εδώ στι Βρυξέλλε. Θα καταθέσει όπω αναμένεται ο δημοσιογράφο Ανάση Κουκάκη, ο οποίο έπεσε θύμα παρακολούθηση και ενδεχομένω και ευρωβουλευτή και πρόεδρο τη Κινάλ uh, Νίκο Ανδρουλάκη, uh, το οποίο έχει γίνει προσπάθεια παρακολούθηση. Επίση, αναμένεται πω θα πραγματοποιηθεί σύντομα αποστολή τη Ερευνητική Επιτροπή στην Αθήνα. Κύπρο, συνελαμβανόμαστε, Γιάννη, θα μπει στην ατζέντα αργά γρήγορα, όχι ω χώρο παρακολουθήσεων, καθώ δεν καταγράφηκαν μέχρι στιγμή επίσημε καταγγελίε, αλλά ω μία από τι χώρε μέσω των οποίων εταιρείε όπω η NSO εξήγαγαν προϊόντα σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό μα το είπαν πέρα από ένα ευρωβουλευτή. Μάλιστα, σύμφωνα με ευρωβουλευτέ, αναμένεται πω η συζήτηση για την Ελλάδα θα επαναφέρει τα ερωτήματα που είχαν ηγεθεί για το ρόλο τη Κύπρου, στο ότι η εταιρεία η Τελέξα κατέληξε να ενεργοποιείται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Για να δούμε. Γιώργο Γαγκούρη, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.